Σεβασμιότατε Μητροπολίτα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, αγαπητέ μας και σεβαστέ μας Πάτερ Καλίνικε, πριν από 26 χρόνια, εδώ σε τούτη την πόλη, πρωτοήρθατε νέος και με τη δύναμη της ψυχής, συνοδεύοντας το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, να στηρίξετε το έργο του και να στηρίξετε μαζί με το έργο του την τοπική μας Εκκλησία. Και πραγματικά, αυτά τα 26 χρόνια, σας παρακολουθήσαμε να εξελίσσεστε σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, αφού προηγουμένως λάβατε τη μοναχική κουρά, και να φτάσετε να υπηρετείτε τη Μητρόπολη Ναυπάκτου ως Αρχιμανδρίτης, αλλά και ως πρωτοσύγγελος, ασκώντας μέρος της διοίκησης αυτής. Και χαιρόμαστε σήμερα ιδιαιτέρως που σας ατενίζουμε στον επισκοπικό θρόνο και σας υποδεχόμαστε μετά την εκλογή σας εδώ στην Ναύπακτο, την οποία επισκεφτήκατε για πρώτη φορά, είπαμε, πριν από 26 χρόνια, ως Μητροπολίτη. Και δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει χαρά το γεγονός αυτό και αισιοδοξία ότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία κάνει καλή εκλογή. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να κρύψουμε και τα αισθήματα λύπης ή να μετριαστεί η χαρά, διότι σύντομα θα αποχωρήσετε από την Ναύπακτο για να αναλάβετε τα καινούργια σας καθήκοντα στην Καστοριά όπου σας έταξε η Εκκλησία του Χριστού, αφήνοντας πίσω τα 26 αυτά δημιουργικά χρόνια. Και η νέα σας θέση, σεβασμιότατε, να είστε σίγουρος ότι πέρα από τις λίγες χαρές θα είναι γεμάτη από πολλές λύπες και στενοχώριες, από ευθύνες λόγω των καθηκόντων και των αποφάσεων που θα πρέπει να λαμβάνετε, αλλά και από πνευματική ευθύνη για τις ψυχές των ανθρώπων τις οποίες, οι οποίες κρέμονται στο πετραχύλι σας. Δεν έχουμε άλλο δώρο να σας δώσουμε από την Ναύπακτο αυτή την ευλογημένη και έντονα συναισθηματική στιγμή, παρά την ίδια την Ναύπακτο. Και σας προτρέπουμε, και εγώ ως Δήμαρχος και ο Δεσπότης ως Μητροπολίτης και ο λαός του Θεού, πάρτε μαζί σας την Ναύπακτο και θα πάρετε μαζί σας πρώτα-πρώτα την Εκκλησία. Γιατί στην Ναύπακτο πρωτοϋπηρετήσατε την Εκκλησία του Χριστού και στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου λάβατε τα πρώτα σχήματα της ιεροσύνης.